Πεπισμένοι για την επίτευξη του στόχου μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρωτιά του κόμματος στα Χανιά, εμφανίστηκαν οι νυν και υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής. Η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Δώρα Μπακογιάννη τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας λάθη και παθογένειες, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Ότι ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί διεθνώς, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, ότι κατάφερε να έχει ένα εισόδημα το οποίο δεν το περίμενε και ξέρει πολύ καλά ότι αν θέλουμε να δούμε τους μισθούς μας να ανεβαίνουν στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, αυτό θα το πετύχουμε μόνο με την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνεδρίαση της διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε για πρώτη φορά η σύζυγος του αείμνηστου βουλευτή Μανούσου Βολουδάκη, Εύβοια Μανατίδου, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να αποδεχτεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κατέλθει ως υποψήφια στα Χανιά. Είναι πρώτη φορά που βρίσκομαι από αυτή την πλευρά και μιλάω. Συνήθως ήμουν εγώ από κάτω και από εδώ ήταν ο Μανούσος, αλλά δεν είναι η στιγμή τώρα να αναφερθούμε σε αυτό. Θα δώσω κι εγώ τη μάχη μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους σε μια δύσκολη, πολύ περίσταση για τη χώρα. Το κόμμα χρειάζεται συσπήρωση. Σε προεκλογικό ύφος ήταν οι τοποθετήσεις των εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο δρόμο αυτό θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο δρόμος αυτός θα είναι δύσκολος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ήδη ότι αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί σε προγραμματικό λόγο, αδυνατώντας και μη επιθυμώντας τη σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να ρίξει την προεκλογική περίοδο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε ένα βούρκο. Θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα, πλησιάζοντας τις εκλογές, είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας και θα το πετύχει, να είστε σίγουροι, γιατί ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος καραβοκύρης των τελευταίων ετών για τη χώρα μας. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει κατεβάσει αυτή η παράταξη στα Χανιά και το καλύτερο ψηφοδέλτιο από όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν στα Χανιά. Η επιλογή του Περιφερειακού Συμβούλου Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη και της εκπαιδευτικού Χαρίκλειας Δερμανάκη επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Πρωθυπουργού για νέο αίμα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε μια πολύ σκληρή μάχη. Μία μάχη ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα, η πατρίδα μας, με οδηγό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει μπροστά. Εχθρός μας είναι το χθες. Είναι αυτό το κυβερνητικό έργο σε όλους τους τομείς, το οποίο έκανε την Ελλάδα κυριολεκτικά μέσα σε 4 χρόνια να αλλάξει επίπεδο. Είμαι σίγουρη ότι με μπροστάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στα Χανιά με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς φίλους και συνυποψηφίους, θα δώσουμε ένα μεγάλο και όμορφο αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά η συμμετοχή των γυναικών φτάνει στο 50%.